κύριο Σαμαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ανακοίνωσε σήμερα ότι τη Δευτέρα, κατά τη συνάντηση κορυφής των τριών αρχηγών με τον κύριο Ζολότα, θα οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της επιστολής Σαμαρά που θα σταλεί στους διεθνούς οργανισμούς για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας. Απογράφτηκε η έξοδος από τη χώρα του πρώην αντιπρόεδρου της κυβερνήσεως, Μένιου Κουτσόγιοργα, γιατί θεωρείται ύποπτος φυγής. Τη σχετική απόφαση πήραν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ασκούν καθήκοντα κατηγόρου στο σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο κ. Κουτσόγιοργας δήλωσε ότι με το άνοιγμα του λογαριασμού του θα τεκμηριωθεί η αθωότητά του, αφού θα διαπιστωθεί ότι δεν αποδέχτηκε οποιοδήποτε ποσό που εν αγνία του στάλθηκε στο όνομά του. Μία αναβολή την πέμπτη κατά σειρά της απολογίας του πέτυχε ο κατηγορούμενος για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, κ. Νίκος Αθανασόπουλος. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στο Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο αίτηση εξαιρέσεως του ανακριτή της υποθέσεως κ. Κώστα Παπαδόπουλου. Η αίτηση αναμένεται να συζητηθεί και να οριστεί στη συνέχεια η ημέρα καταθέσεως την ερχόμενη εβδομάδα. Στο Τριμελές εφετείο παραπέμπεται να δικαστεί ο κ. Βασίλης Κεραμάς, πρώην υπεύθυνος της ασφαλείας του κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών στέλνει τον κ. Κεραμά στο εδόλιο, κατηγορούμενο για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Η υπόθεση αφορά το βιβλίο του κατηγορουμένου, το απόρριτο ημερολόγιο στο Καστρί. Διπλές εκλογές θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τον προσεχή Οκτώβριο. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θόδωρος Κατριβάνος, ανακοινώνοντας την κυβερνητική απόφαση για τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και τονίζοντας ότι οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν εκτός από τους δημοτικούς και κοινοτικούς άρχοντες και τους εκπροσώπους τους στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση θα εφαρμοστεί σε επίπεδο νομού στις περισσότερες περιπτώσεις και σε άλλες σε επίπεδο επαρχίας. Μια ηγεσία στο Βουκουρέστι. Η πρώτη συνεδρίαση των μελών του Συμβουλίου Εθνικής Ενότητας στη Ρουμανία έγινε χθες σε αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης στο Βουκουρέστι. Στη συνεδρίαση πήραν μέρος εκπρόσωποι του κυβερνώντος μετόπου Εθνικής Σωτηρίας και εκπρόσωποι των 29 κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η πρώτη απόφαση που ελήφθη ήταν η αύξηση του αριθμού των μελών του Συμβουλίου από 180 σε 241. Το Συμβούλιο Εθνικής Ενότητας θα ασκεί έλεγχο με δικαίωμα βέτο σε αποφάσεις του μετόπου Εθνικής Σωτηρίας ως τις εκλογές της 20ης Μαΐου. Σε ένα κόσμο που θέλει να λέγεται πολιτισμένος και ετοιμάζεται για τον 21ο αιώνα, κάθε δύο δευτερόλεπτα πεθαίνει και ένα παιδί. Δηλαδή 40.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Χαβιέ Πέρες Δε Κουέγιαρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη η Παγκόσμια Σύνοδος για τα Παιδιά, στην οποία θα πάρουν μέρος αρχηγοί κυβερνήσεων. Ο σκοπός της Συνόδου είναι η βελτίωση των συνθήκων ζωής των παιδιών που υποφέρουν από τον πόλεμο, τη βία, τη φτώχεια, την καταστροφή του περιβάλλοντος και τα ναρκωτικά. Στην οργάνωση της Συνόδου θα βοηθήσει η UNICEF αλλά και η Σουηδέζα ηθοποιός Λι Βούλμαν, η Πρωθυπουργός του Πακιστάν Μπέναζίρ Μπούτο και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσέιν. Άσχημα μαντάτα για τους λάτρεις των έργων του William Shakespeare. Η Royal Shakespeare Company αποφάσισε να βάλει λουκέτο σε δύο λονδρέζικα θέατρα που ανέβαζαν κατά αποκλειστικότητα έργα του κορυφαίου Άγγλου δραματουργού. Οικονομικοί λόγοι επέβαλαν την απόφαση αυτή. Η Royal Shakespeare Company, ο οργανισμός των οποίων ανήκουν τα τρία θέατρα, στα οποία διδάσκονται έργα του Shakespeare, τη χρονιά που πέρασε είχε παθητικό πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Τα δύο ιστορικά θέατρα θυσιάστηκαν ώστε ο οργανισμός, παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, να μπορέσει να κρατήσει ανοιχτό το θέατρο που λειτουργεί στο Stratford-on-Avon, τη γενέτειρα του Shakespeare. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Λίγες συννεφιές το πρωί που γρήγορα θα πυκνώσουν και βροχή θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού στην Αττική. Μετά το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν και καταιγίδες. Το θερμόμετρο στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει στους 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι τα τελευταία γεγονότα του 24ωρου. Το επόμενο δελτίο μας στις 18:00 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.